Τι κάνεις ρε! Συγγνώμη, ξεχάστε. Πάμε ξανά! Ρε φίλε, κάποιες συνήθειες πρέπει να γίνονται σωστά. Έχετε δίκιο, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Έπρεπε να πω πάλι... από τα δεξιά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε τέτοια σάρα ένα βίντεο εδώ στην υπερδία γαλαξιακή καναλάρα μας που λέγεται The Hungry Chest. Σήμερα, τι έχουμε? Σήμερα έχουμε FIFA Career. Έχουμε Career, συνεχίζουμε το Career μας. Δυναμικά. Δυναμικά, θα δείτε πού έχουμε φτάσει, τι έχουμε κάνει, γιατί έχουμε πάει off camera, έχουμε προχωρήσει κάποια πράγματα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δεν ξεχνάτε ένα like στο βίντεο μας σας αρέσει, subscribe στο κανάλι μας για να είστε ένα κομμάτι αυτής της παρέας. Το καμπανάκι τον ανανεώνετε. Γιατί παιδιά το YouTube τον παίρνει ο λίγο τι με τις ειδοποιήσεις το τελευταίο διάστημα. Και δεν ξεχνάτε φυσικά κάτω στην περιγραφή, εκτός από τα γνωστά που γράφουμε, τα description και τα τέτοια, υπάρχουν όλα τα social media. Εννοείται. Ωραία. Καθώς και οι streaming platforms στις οποίες συμμετέχουμε κανονικότατα και στριμάρουμε κατά κύριο λόγο τις Παρασκευές. Ναι, Twitch και Trovo. Twitch και Trovo. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έφυγα. Λοιπόν, να πούμε ότι. Είμαστε πλέον στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Έχουμε φτάσει τόσο μπροστά. Ναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή πρωτιά. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο, ναι. Με 48 βαθμούς είμαστε πρώτοι. Έχουμε 10 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Werder και 11 από την τρίτη Karlsruhe. Mm-hmm. Και η μοναδική ήττα που έχουμε είναι από την Karlsruhe, να πω σε αυτό το σημείο. Αλλά έτυχε. Λοιπόν, είμαστε επίσης. Έχουμε φτάσει μέχρι και τα προημιτελικά του κυπέλου Γερμανίας. Ωραία. Ο στόχος που είχε τεθεί από το συμβούλιο τέλος πάντων ήταν να φτάσουμε μέχρι την φάση των 16. Τη επικρατεία. Η τσομάδα. Ναι, ήταν να φτάσουμε μέχρι του 16. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε φτάσει στα προημιτελικά και παίζουμε με την Dortmund. Άρα είμαστε πετυχημένοι. Εννοείται. Η χρονιά είναι πετυχημένη. Και είναι το πρώτο θεωρητικά δύσκολο μάτς που θα δείτε στο σημερινό βίντεο, δεδομένου ότι παίζουμε με ομάδα της Bundesliga. Α, μπράβο. Κάτι που θα συνηθίσετε να βλέπετε στα επόμενα βίντεο. Θα πάμε για Bundesliga. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να δείξουμε και την ομάδα σε κάποιον ο οποίος είναι καινούριος. Λοιπόν, έχουμε πάρει αυτά τα παιδάκια εδώ πέρα. Ο Vanderwald. Ο Vanderwald, ναι, είναι πιτσιρίκι, ωραίος, δυνατός. Ναι, γιατί κι άλλος είχε 72 χώρες. 71! Έχει 71! Έχει 71 χώρες. Λοιπόν, είναι 19 χρονών, Ολλανδός, δυνατό παιδί, φαίνεται καλός από τη φατσούλα, ωραίος είναι. Ωραίος, ψηλός. Λοιπόν, τα center back είναι ο Μιούλερ, που αυτό τον κρατήσαμε, ήταν στην ομάδα μας. Είναι 24, μας κάνει. Ο Braithwaite, ο άλλος Braithwaite της Everton. Αυτόν τον φέραμε. Ναι. Ο μικρός με καλό potential για μελλοντική τέτοια. Ακριβώς. Αριστερά ο Σνάιντερ, δεξιά ο Κένινγκ. Αυτοί υπήρχανε. Όπως και αυτός υπήρχε. Όλοι αυτοί που βλέπετε είναι πιτσιρίκια γενικά. Τσάβι Σίμονς που φέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο από Παρί. Αριστερά ο Τζόλης που φέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο οποίος είχε ήδη πάρει upgrade. Τον φέραμε, είχε 74 overall, είχε πάει 76. Άρα είναι ο Τζόλαρος. Το δεκάρι μας ο Βοσκός και αυτός ήταν στην ομάδα, τον κρατήσαμε. Ήδη είναι ο Βοσκός. Ναι. Κάποιος πρέπει να σε αλλάγα τα πόδια τα ίδια εκεί πέρα. Εδώ είναι το μεγάλο. Εδώ είναι Μαντουέκε! Νόνι Μαντουέκε λοιπόν, από την Ειντχόβεν τον φέραμε εδώ πέρα. Και μπροστά ο Σίλβα από τους Γουλβς. Έτσι, έχει πάρει θέση του Μπους. Ναι. Τους έχουμε όλους αυτούς. Ναι. Άρα είναι. Γενικά... Έχουμε να δώσουμε γενικά ακόμα. Γενικά είπαμε ότι στη μεταγραφή περίοδο του Ιανουαρίου δεν θα κάνουμε κίνηση. Ναι. Ούτε θα δώσουμε ούτε θα πάρουμε. Ναι, αλήθεια θέλουμε να κρατήσουμε τον κορμό, δηλαδή να κλείσουμε τη χρονιά όπως είμαστε. Και μπράβο. Όταν πάμε Bundesliga θα έρθει πάλι ο Άραβας. Που είδατε στο πρώτο επεισόδιο. Να σπρώξει λίγο πετροδόλαρο, μπας και ξαναέρθει κάποιος περίεργος. Κάτι εκεί πέρα περίεργο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το πρώτο ματσάκι μας. Ποιο είναι, Τσαλκέ. Είναι μάτς πρωταθλήματος με τους βασιλικούς μπλε. Με τους βασιλικούς μπλε, να εδώ το πρόγραμμα της. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα πω εγώ. Ωραία. Όπου έχουμε Σάλκε, ξεκούραση, προπόνηση, ξεκούραση. Ναι, εδώ πέρα, εδώ είμαστε. Ωραία. Το ντέρμπι με τη Ζανκτ Πάουλη, γιατί έχουμε βάλει αιώνιο εχθρό τη Ζανκτ Πάουλη για κάποιο λόγο. Αυτό θέλαμε, τέλος. Αέρα. Εντάξει. 0-5. Γιατί όχι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε εδώ και μετά. Ξεκούραση μια εβδομαδούλα, καλή χρονιά. Τρίτη κύπελο. Καλό. Πάμε να δούμε αυτά για αρχή και θα τα πούμε. Μπήκα. Θε
4-2-3-1. Εντάξει, είμαστε. 4-2-3-1. Όπως είναι και η κλασική τέτοια. Από μια χαρά τους βλέπω. Πράσινοι είναι όλοι. Χαρούμενοι παίζουν. Ναι, αυτός έχει θαυμαστικό γιατί και καλά είναι CDM ενώ παίζει CM. Εντάξει. Γελάω με κάτι τέτοια. Να δείτε λίγο όσοι δεν έχετε δει. Θεϊκές μας εμφανίσεις. Κάπου. Κάπου διάβασα. Ότι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ότι στο τέλος της χρονιάς σου δίνεται επιλογή να αλλάξεις εμφανίσεις. Μπορώ να λέω βλακίες, παιδιά. Έτσι έχω διαβάσει κάπου. Δεν ξέρω αν ισχύει. Σε τι underground forums μπαίνεις, Δημήτρη μου, και διαβάζεις τέτοια πράγματα. Αυτά τα κάνεις εσύ, underground. Τι ωραίο γήπεδο, συνεφιασμένος καιρός, έτσι ωραίος, Γερμανία, χειμωνιάτικο, μπράβο. Bundesliga. Zweite Bundesliga, μας δείχνει τι. Derby star by select. Βλέπουμε να παίξω. Live from Hack Arena. Κλασικά δεν είναι δυνατή. Ωπ, ξεκίνησε. Ήρθανες, ήταν βιδωμένος. Πού πάρε. Ήταν βιδωμένος σήμερα. Κοίτα τώρα πώς θα το γλεντήσω με τον Μίλλερ. Θέλω να δω ο γλέντι. Πώς φοβήθηκες τώρα. Βάσε τόσο πολύ. Θα πέρασα μπροστά του, δεν ήθελα να πάρω την μπαλά όμως εγώ. Εντάξει τώρα, αυτό είναι ψέμα. Ο ψάιτ μου. Μη γυρίζει. 0-1. Ωραίος, Νόνι. Νόνι. Μπαίνω μέσα, ρε. Μπες. Θα ήταν γκολ γκολ από το 10, Δημήτρη μου. Εκεί, εκεί, δώσε, δώσε. Πρώτο δοκάρι. Άντε, πέναλτι, πέναλτι. Ωραία κομπή αυτή, θα την κάνουμε συχνά, πέναλτι. Άντι! Έλα με το φινεσάκι! Εκεί. Ναι, 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 ναι! Ναι, 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 ναι! Μισό, μισό. Τι έγινε, ρε Χάρη, τι έγινε. Τι έγινε, ρε Χάρη. Μόνο μικρό γιο θα είχα. Χάρη, Χάρη, είναι πολύ. Είναι ο Χάρος ή Χάρη. Λοιπόν. Μίλα! Δεν ήθελα εκεί, ήθελα στον παλικάρι που μετράει για μπακ, θεωρητικά. Λογικά. Λογικά, Δημήτρη μου μετράει για μπακ. Λογικά είναι μπακ, όπα. Δεν θα βγάλετε κανένα πόδι, ρε. Όπα, ρε Χάρη, τώρα, τώρα. Α, το ζήσα λίγο, εγώ. Είναι Χάρος ο Τζόλης, τι να κάνουμε. Τζόλης είναι Χάρος. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα Χάρος στο thumbnail, το ξέρεις. Offside. Να έχει αγοράσει. Καλή άμυνα γενικά. Έχει για σεμινάριο. Μαντούεκε! Ωραίος. Άμα έχεις παίξει μπάλα και ξέρει. Κατ' μου κάνει screen. Μπράβο. Έλα, τιό. Έλα, τιό. Θα έχω ανοίξει μαντουέκι στο δεξιά. Στο δεξιά! Το πέταξα κάτω! Όχι ρε Τζόνι! Παναγία μου! Παναγία μου! Τι έκανε ο Χάρος εδώ ρε! Έχει βρει! Έχει βρει! Έχει βρει! Έχει βρει! Δεν θα κάνουμε ανατροπή, δηλαδή να το αφήσουμε διπλό ημίχρονο. Να το στήσουμε λίγο, να βγάλουμε λεφτάκια. Είμαστε πολύ χαμηλά. Λογικά είμαστε. Δεν μου λεφτά. IRL σίγουρα. Γι' αυτό κάνε donate στα live μας. Α, μπράβο, όταν εγώ τα λέω, τώρα είναι καλό να ρωτήσω για τα donate. Εσύ μόνος. Όχι! Όχι! Αντεγάμισουρε, Τζολί! Μπράβο. Μπράβο. Μου σου γάμω τη μάνα σου γάμω. Κάτι έσπασα. Όντως. Ναι. Έβγαλα το πόδι της καρέκλας. Όντως. Ναι. Πώς το κάνεις αυτό ρε Χάρο. Είμαι Χάρος. Το ακούσεις. Συνεχίζεμε. Αλλά ήταν ωραία μπαλιά, δεν μπορείς να πεις. Ναι ρε, πούστη. Έλα ρε μαλάκα, τι θέλει ο άλλος. Πού έπρεπε να το βάλω μέσα, έπρεπε να το βάλω. Μέσα βαθιά έπρεπε να το βάλεις, Δημήτρη μου. Εντάξει, κάνει κυβέρνητερ που είναι δεύτερη, μια χαρά είναι. Μια χαρά είμαστε, αλλά τώρα κοιτάξτε πώς γίνεται η ανατροπή. Η σωστή ανατροπή. Η σωστή ανατροπή. Λοιπόν, άμα μέχρι το 60 δεν έχουμε βάλει γκολ, 4-4-2 και μπαίνει και ο Μπούς. Ή τώρα γιατί παίζει. Τώρα εντάξει, ας πούμε, έχεις δίκιο. Ήρθαμε να περάσουμε καλά εδώ πέρα. Ήρθαμε να παίξουμε.
Τον τρόμαξα. Τι έκανε, ρε σκύλε. Σνάιντερ εκεί. Ναι. Ωραίο. Ναι. Πήγαμε. Γεια σας. Τον εγκούτ. Έχεις δίκιο. Έχει δίκιο! Δεν ανεβαίνει τον μπακ. Δεν έχει μαντουίκ. Ναι! Τι έκανε! Στο πίσω πόδι, στο βηματισμό απάνω, ας πούμε. Όχι! Δεν τον προλαβαίνει. Τον προλαβαίνει. Όχι, το σκυλί τον έβγαλε! Τι έγινε? Του σπάσε το στέρνο. Τι έγινε? Δεν έχει στέρνο ο τρονοθλακάς μας. Καλά στερνά. Ωραία! Δόφιο ψάρι! Τι έγινε Σνάιντερ εκεί πέρα, Καρπόβνικ, έτσι. Τώρα είναι καλός ο Καρπόβνικ. Τώρα είναι καλός ο Γκετζιόρα. Τώρα έπρεπε να μπει! Δύο! Στο 58! Ιμπραήμα! Όχι, αντεμίπο! Σε παρακαλώ! Ρεφ, θα χτυπήσουμε! Ρεφ, θα χτυπήσουμε! Ρεφ, θα χτυπήσουμε! Α, μπράβο! Έλα ρε φίλε, γιατί φεύγει το δεξί το μπακ να πούμε τώρα! Καλό! Καλό! Πολύ καλό! Το δεξί το μπακ γιατί φεύγει δεν να με βοηθήσει! Δεν φεύγει! Απλά ένα κούνι του στην άκρη του γηπέδου. Ο Βοσκός έχει τεζάρι. Εντάξει, βγάλε το να βάλε μέσα μπους. 4-4-2. Τα τρέξε τώρα, θα τρέξετε όσο δεν τρέξατε στα παιδικά σας χρόνια. Πέρμα τα ψέματα. Πέρνα μέσα μου αεράκι. Ωραίος. Μπους. Ναι. Τι έγινε! Μου το πετάς μέσα στο κεφάλι, διάσει, πέφτω κάτω, έμαθα εδώ στις θεωρίες. Όχι, άγινα λες. Μίλερ, Μαντουέ και Σίμονς! Ξέρεις τίτλος, του έσπασε το κεφάλι στο career. 150 προβολές. Τι έγινε! 4-4-2 και έχει οργιάσει κυρίες και κύριοι. Έβαλε ο Τζόλι γκολ. Μπούς, Τζόλι, ο Τζόλαρος. Ο Τζόλαρος. Μια φωτοβολή. Εκεί πήγα να κάνω και εγώ ένα πέναλτι. Αν θα κάνεις ένα πέναλτι. Κανονικά πρέπει να κάνεις πέναλτι. Τα έχει βγάλει όλα ευτυχώς. Ευτυχώς, κρατάμε. Τι κάνετε ρε. Ρε σε τρελός ρε. Τι ήταν ο Μπρίχ, ήταν αυτό. Όχι! Πού το ξέρεις. Γιατί πήγε ο ψηλός με τον κοντό. Πήγε ο ψηλός με τον κοντό. Είχε εμείς μάτς. Στη ρακέτα μέσα, ε. Ότι ο Αγγέντα. Το πώς είναι, το πώς είναι. Στο 87. Έχει να εντάξει. Overlap από μπροστά, έχεις ξαναδεί. Ναι. Και εκείνη που βρίζει τον άλλο, να ακούγε μπροστά μου. Βάλε αυτόν τον γκολ, ρε! Δώστο, άστο. Λοιπόν, πέρα τους μπροστά. Όχι. Λίχτο. Λίχτο, βγαίνει να αντεπίθεις. Κοίτα, είναι γερμανικό σκορ 4-4. Ναι, είναι κανονικό τέτοιο αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά όλο το πήρε. Σιγά ρε, επειδή έβαλες 3 γκολ. Εντάξει, ωραίο μάτς. Δεν μασάμε, τίποτα, συνεχίζουμε. Πάμε στο κύπελο. Ήγηκε η ώρα. Δεν φοβάμαι. Τίποτα. Λοιπόν. DFB Pokal. Φύγαμε. Αν μου βάλεις να παίξω θα είμαι και εγώ λίγο χαρούμενο. Α, έχεις δίκιο. Γενικά θα είμαι χαρούμενο να παίξω. Αγαλά, τόσο καλός είναι ο Χάλλον. Μπορεί. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Όχι, πως με πέρασε ο Χάλλον. Πώς πήγε κέντρο. Εντυπωσιακή η επέμβαση. Μπέλιγχαμ. Ωραίος. Ναι. Εκμεταλλεύτηκε την κόντρα! Τον κάρφουσα του, το με πίεση! Ο Τιό!
Τέτοιο. Έλα ρε. Τι βρέθηκε εκεί αυτό. Το αμυντικό χαφ. Κανένας. Τέλειο. Καβαλάω. Θα φέρω βοσκό λίγο. Παίρνω όλη την πλευρά. Πάω δεύτερο. Νόνι Μαντουέκε! Νόνι! Νόνι Μαντουέκε! Με πίεση! Λοιπόν, το hashtag σημερινού βίντεο είναι το με πίεση. Με πίεση! Έχει δώσει Εσάς όλους, έναν. Ναι. Έχει πάει στο τείχος εκεί πέρα που είναι, αν και παίρνουμε σε εμάς. 2-0 την Dortmund και είχαμε 4-4 τη Σάλκε. Καλό. Βάλε σώμα, βάλε σώμα. Είμαστε ομάδα για Bundesliga, φαίνεται. Και ποιο τέρμα παίζει. Ξέρεις τι, σκεφτόμουν τόσες τρόπους να το τελειώσω. Ήθελα να το σκάψω κιόλας και λέω, δεν θυμόμαι το κουμπί. Άντε, δεν πειράζει, ας πάμε να πλασάρουμε. Με πίεση. Με πίεση. Και είναι το βίντεο εδώ πέρα. Δεν το ξέρω, απίθανο για μένα σήμερα. 3-0. 3-0 στο 33. Ωραίο. Τι έγινε, αγχώθηκε τώρα ξαφνικά η Dortmund. Η οποία στη φάση του 16 απέκλεισε την Bayern. Την Bayern. Ναι, 1-2. Είμαι τόσο οριστικός, έχουμε ήδη προκριθεί. Στο 30 ξέρω εγώ, 36. Κάτσε λίγο, γιατί περίμενα την κοφτή εγώ τώρα. Όχι. Γιατί πάντα μετά γίνει ο μεριστικός με τη Μωρή το FIFA. Γιατί και πριν και εμένα η μπάλα. Αυτό είναι το θέμα. Μάλεν! Εμείς. Sorry, γιατί! Σίλβα! Τσάβι Σίμονς. Τσάβι Σίμονς, η πάσα ήταν ένα Μαντουέκε. Και όλα ξεκίνησαν από το Σίρβα που δεν ήξερα να πάει. Πού είναι να πάω, πού πρέπει να πάω. Και πάνω από την Ντόρτμουντ πίστευε στη μείωση του σκορ. Καμία μείωση. Το Σεντούκι κάνει το 4-1. Με πίεση. Φύγαμε, μπρο! Είχα πολύ καιρό να το κάνω και είναι δύο παιχνίδια. Με τσάλια σου δεν το έκανα. Γι' αυτό ήρθε 4-4. Λογικά. Τροπάια. Καμία ανατροπή. Πόσες φορές θα πρέπει να του βάλω. Όχι! Πόσες κόντρες πρέπει να του βάλω. Τέλειο, όλο είναι. Και το σκάψιμο. Δεν υπάρχει σκάψιμο. Κανένα σκάψιμο. Και δεν αγχώθηκα να ξέρει. Με ένα! Δεν του βλέπουμε με ένα! Περάσαμε στα ημιτελικά. Και δεν πειράζουν δυσκολίε, να το πούμε και αυτό. Καταρχήν είναι offside. Μην διαμαρτύρεσαι. Είσαι offside. Αλλά. Τι έκανα. Ναι. Τέλειος. Ευλάκα. Τα βαλάει ο Τζόλις τώρα. Οπα, ανοιχτά όλα πίσω. Γιατί. Ναι. Μαντουέκε. Ναι, λογικά Μαντουέκε το βάλε. Μαντουέκε. Να γραφτεί παρακαλώ, Μαντουέκε. Έλα, μιλητός. 6-2. 6-2. Του σπάσει το πόδι. Τώρα έχω σπάσει τη ζωή. Συγχρονισμένη. Καλλιτεχνικό. Εντάξει, να σου πω κάτι, α πούμε. Έστω, λυποθύμησα. Μην λυποθυμάσαι. Τι έγινε, Χαλάντ. Γιατί την κάνει εκεί, πε μου, γιατί, γάμο. Κόλλο. Έλα! Άντε μην τρελαθούμε τώρα, άντε τώρα. Εντάξει, οκ, έχουμε χαλαρώσει, αλλά ρε φίλε, ήταν offside. Χαλάντ, ό,τι κάνει πάει μέσα. Έλα, ντε. Πόσο ψηλά πιέζουν. Τόσο. Ωραίο, μπράβο μας. Α, ήταν και ίσως και offside, εντάξει. Ναι, όχι, όχι. Το έδωσε. Σηκώσει για offside, αλλά έδωσε out.
Να έχεις δει μπάλα. Ψηλή που ή χαμηλή. Και το γέμισα κιόλας για να είμαι και σίγουρος. Άσουμε. Ωπ, τι έγινε. Ωπ, δεν μπορεί να την βάλει μπροστά του άλλος. Θα το λήξει στο 90. Δεν μπορεί να την βάλει μπροστά του, προσπαθούσε να βάλει την μπάλα με τα μπούτια, με τα γόνατα. Λοιπόν, περάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλλου. Εύκολο. Και άνετα. Σαν την Dortmund. Δημήτρη μου. Εντάξει. Χάσαμε ώρα. Χάσαμε την ώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση που σου λέω στο πρωτάθλημα παλεύαμε και στο κύπελλο ήμασταν τόσο άνετοι. Γιατί είμαστε στο πρωτάθλημα, έχουμε την οτροπία το ότι είμαστε 11 βαθμούς μπροστά. Το βλέπετε κιόλας. Ενώ στο κύπελλο ξέρεις ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν χάσεις χάθηκες. Ισχύει. Οπότε προχωράς. Οπότε μπήκαμε συγκεντρωμένοι, η ομάδα πάτησε στα πόδια της. Σε όλο το γήπεδο ήταν καταιγιστική. Εννοείται. Σε όλες τις γραμμές του γήπεδου. Οπότε ήρθε το αποτέλεσμα που είδατε. Ναι, και τέλος. Πιστεύω ότι κάπου το έχασε η Dortmund όταν έρθει να πιέζει ψηλά. Είχαμε καινούς χώρους πίσω. Ναι, οπότε ξεκινήσαμε εμείς τα solo κόμπα στον Αμερικάνα. Μπράβο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μα το εκεί πέρα, όργωνε. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε ότι το επόμενο παιχνίδι για το κύπελο είναι με την Union Βερολίνου. Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Αργεί ακόμα. Γιατί... Για μας. Εσείς θα το δείτε λογικά σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο. Ακριβώς στο επόμενο βίντεο λογικά. Λογικά. Ναι, εδώ. Mm-hmm. Λογικά στο επόμενο βίντεο θα δείτε ημιτελικό και κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος. Λογικά. Ναι, λογικά η σεζόν. Τώρα αυτό θα είναι το τρίτο βίντεο στη σειρά του Career. Λογικά η σεζόν θα τελειώσει στο πέμπτο βίντεο. Mm-hmm. Λογικά. Οπότε από εκεί και πέρα θα δείτε λογικά Bundesliga, εφόσον δεν νομίζω να αλλάξει κάτι δραματικά. Και μετά θα θέσουμε και τους στόχους μας στην Bundesliga. Ανάλογα. Ναι. Με το τι θέλουμε και τι θα κάνουμε. Θα δούμε, θα κινηθούμε και για παίκτες. Α, γίνει εργάκι. Θα τα φτιάξουμε, Δηλαδή, πρώτη χρονιά τώρα Bundesliga δεν έχουμε τρελές απαιτήσεις. Αλλά θα το φτιάξουμε, Πάντα λοιπόν, πάμε χαμηλά. Βέβαια. Για να τα δουν όλα αυτά. Κάνετε like για αρχή στο βίντεο, το σημερινό, γιατί πρώτον σας άρεσε, ξέρω ότι σας άρεσε, το γουστάρατε. Κατά δεύτερο. Και σημαντικότερο, subscribe στο κανάλι και το καμπανάκι για να μην χάνετε οποιοδήποτε βίντεο. Είτε είναι career, είτε είναι food, είτε είναι οτιδήποτε άλλο βγάλουμε στο κανάλι. Για να μην το χάσετε, να είστε εκεί πέρα ενημερωμένοι. Ωραία. Και το καμπανάκι της ειδοποίησης. Εννοείται καμπανάκι ειδοποίησης. Share να πάει παντού και να το δουν όλοι και το σημερινό βίντεο αλλά και τα επόμενα που θα έρθουν. Κάτω στην περιγραφή υπάρχουν όλα τα social media αλλά και πλατφόρμες στις οποίες στριμάρουμε τόσο το Twitch και το Trovo. Έτσι. Αυτά νομίζω δεν έχουν να κουβεντεύουν. Όχι, είμαστε κουμπλέ. Ναι, και τέλος του μήνα, κάτι έχει ανακοινωθεί. Τέλος του μήνα. Τέλος Νοεμβρίου. Τέλος του Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί κάτι. Αλλά πού? Θα ανακοινωθεί. Μπορεί και σε βίντεο. Α, okay. Μπορεί και σε βίντεο, αλλά θα ισχύει για τον Τρόβο. Μπράβο. Οπότε ελάτε στο Τρόβο. Κάντε εκεί πέρα ένα follow, γιατί θα αφορά μόνο όσους είναι στο Τρόβο. Τέλει. Ούτε YouTube, ούτε άλλα social. Οκ, okay. Αυτό. Ό,τι είναι να ανακοινωθεί θα το μάθετε. Θα το μάθετε, εννοείται. Στο μέλλον. Εκεί πέρα. Οπότε, αυτά. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Καλή μας όρεξη. Και καλή μας όρεξη. Bye bye.